την πληροφορία πως έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις για να υπάρξει ένα περίγραμμα συμφωνίας άμεσα, ώστε να μην χαθεί η προθεσμία της 20ης Φεβρουαρίου, μετέφερε στον τύπο στις Βρυξέλλες ο αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιώργος Κατρούγκαλος μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεών του με τον Επίτροπο Μουσκοβισή και τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Την ίδια ώρα, όπως όλα δείχνουν, η σημερινή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Eurogroup στις Βρυξέλλες θα συζητήσει το ελληνικό ζήτημα, αλλά σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, δεν θα πρέπει να αναμένεται οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με την επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα. Φυσικά υπάρχει πίεση. Φυσικά υπάρχει πίεση. Και μεγάλη πίεση. Από εκεί και πέρα, τα σταθμίζεις τα πράγματα, τα βάζεις κάτω, έτσι, και αποφασίζεις με βάση τις συνθήκες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαπραγματεύεται και που οδηγεί τη διαπραγματεύση. Δεν έχει σημασία το αν εγώ θα του πω 2,5, αν αυτός διαπραγματευτικά δεν μπορεί να το πετύχει. Δεν έχει καμία σημασία αν εγώ θα του πω δεν θέλω δανείο, αν αυτός δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί και να το πετύχει. Και πρόσεξε λοιπόν, έρχονται σήμερα και στην πραγματικότητα δίθεν είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να συμφωνήσουν και να κάνουν. Θυμάστε τον Τζακαλώτο που λέγεται ότι εγώ θα παραιτηθώ αν το αφορολόγητο πέσει κάτω από τις 9.000. Με άρθρο του στους Financial Times, ο επικεφαλής του ESM, Klaus Rengling, απορρίπτει τη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, προβάλλοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Η παντοκρατορία του Σόιμπλε δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Ήδη και μέσα στην ίδια τη Γερμανία υπάρχουν αντιδράσεις για αυτήν τη σκληρή πολιτική που θέλει να εφαρμόσει ο συγκεκριμένος πολιτικός. Έχουμε απ' την άλλη το δούνου του που εμφανίζεται μέσα στο Διοικητικό του Συμβούλιο διχασμένο για αυτά που λέει. Έχουμε επίσης τον Dijsselbloem, ο οποίος λέει ότι αυτά που μας περιγράφει το δούνου του στην έκθεσή του δεν ισχύουν, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οι πιο πρόθυμοι και από τους πρόθυμους. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, αλλά δεν κλείνουμε το θέλετε. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Δεν γίνεται και τα δύο όμως. Και πρόθυμοι και έτσι και αλλιώς και επαναστάτες. Θα δείτε μια χαρά ότι θα κλείσουν και θα δυστυχώς με λογαριασμό. Καλά το πάνε το γράμμα. Εμείς λοιπόν. Έχουμε τις αρχές μας, τις βάζουμε στο τραπέζι. Μα είπα τότε ένα ευρώ μέτρα δεν θα πάρετε. Και έτσι πραγματικά διαπραγματευόμαστε στο μέγιστο δυνατό. Την ίδια ώρα το ότι είναι σαφές οι εξελίξεις στην παρευξήνια γειτονιά μας μας επηρεάζουν. Επηρεάζουν το περιβάλλον ασφάλειας, τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γειτονιά της, τις διεθνείς οικονομικές μας σχέσεις και το ενεργειακό χάρτη. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με το θέμα της αναζωπήρωσης της κρίσης στην Ανατολική Ουκρανία, το οποίο συζήτησαν με τον Πέτρο Ποροσέγκο. Παράλληλα, δεύτερη μέρα κινητοποιήσεων, σημερινή από τους συμβασιούχους πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι πενταετείς πυροσβέστες ζητούν 2.990 μονιμοποιήσεις από τους συνολικά 4.000 συμβασιούχους, όπως και την ανανέωση της σύμβασης των υπολείπων, όπως προβλέπεται από τον νόμο, καθώς σήμερα λήγει η προηγούμενη σύμβασή τους. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη τόνισε ότι είναι σύμφωνη με τα αιτήματά τους, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η έγκριση των συναρμόδιων υπουργών Νίκου Τόσκα και Γιώργου Χουλιαράκη. Αυτή τη στιγμή μας έχουν ξεκρέμαστους. Αύριο κανονικά έχουμε υπηρεσία και δεν γνωρίζουμε ακόμα τι θα κάνουμε. Πυροσβεστικό σώμα θα είναι με το 1/3 της δύναμής του ξεκρέμαστο. Δεν θα υπάρχει, δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνουν τέτοια λάθη του κρατικού μηχανισμού για τέτοια ευαίσθητα ζητήματα.